Εδώ είμαστε με την Υφυπουργό Παιδείας, την κυρία Ζέτα Μακρύ, και θα κάνουμε έναν απολογισμό μιας χρονιάς που τα είχε όλα. Καλώς ήρθατε, κυρία Υπουργέ. Καλώς σας βρήκα. Μπορεί εσείς να μην την ζήσατε από την αρχή αυτή. Να κάνω μια διευκρίνηση, θα μου επιτρέψετε, γιατί είμαι μετά από πολύ καιρό στο στούντιο. Να διευκρινίσουμε ότι υπάρχει και η απόσταση βεβαίως μεταξύ μας, αλλά είμαστε και οι δύο εμβολιασμένοι. Πλήρως εμβολιασμένοι. Πλήρως και με πάροδο δύο μηνών για μένα. Ενός μηνός, αν δεν κάνω λάθος, για εσάς, για να μην δώσουμε και το λάθος μήνυμα στον κόσμο. Ναι, και με πολύ μεγάλη απόσταση, ναι, δείξτε μας το γενικό για να. Ήρθαμε ούτως ή άλλως σε μια μερική κανονικότητα, αλλά να διευκρινίσουμε ότι έχουμε και οι δύο τηρήσει τις προϋποθέσεις του πλήρους, ναι, εμβολιασμού. Επειδή όμως ο υπουργός μπήκε με το 40 της Αθήνας πριν από λίγο και ζεσθενόταν, θέλω να το ζητήσω στον αέρα, γιατί στο 20 λεπτό της κουβέντας μας εγώ θα πλευρητώσω. Γιατί χτυπάει ακριβώς από πάνω μου. Λυπάμαι, αλλά θα το κλείσουμε το. Κανένα πρόβλημα. Το κλιματιστικό προέχει που είναι το από ότι θα πάνω. Πούμε και λοιπόν, είναι δευτερεύοντα. Όχι, αναγκαστικά τη δίνω την, έτσι, την παράκλησή μου στον αέρα. Λοιπόν, ελάτε να δούμε πώς έκλεισε αυτή η χρονιά. Φαντάζομαι έκλεισε με πολλά μαθήματα και για εσάς. Για το πώς δηλαδή μπορούμε. Ναι. Μαθαίνουμε και εμείς στο Υπουργείο Παιδείας. Προφανώς. Ναι, προφανώς. Έχετε δίκιο. Ήταν φανερό τον πρώτο καιρό, δεν αφορούσε στην δικιά σας θητεία, αλλά ήταν φανερό ότι υπήρχε μια μεγάλη δυσκολία να γίνει τηλεκπαίδευση όπως θα έπρεπε να είναι. Ζήσαμε όλο αυτό με τα self-test στη συνέχεια, επί των ημερών σας. Πάμε να κάνουμε τον απολογισμό της χρονιάς και όπου χρειαστεί θα σταθούμε. Σύμφωνοι, και όπου χρειαστεί με διακόπτεται. Λοιπόν, στην τηλεκπαίδευση που την αναφέρατε πρώτα και πολύ ορθά, πράγματι υπήρχε δυσκολία. Και ήταν ένα εγχείρημα που, εξ όσων γνωρίζω, που το πληροφορήθηκα και μετά όταν πήγα στο Υπουργείο, φάνταζε και αδύνατο. Παρ' όλα αυτά πέτυχε. Πέτυχε έχοντας το εξής εκπαιδευτικό αποτέλεσμα: κάλυψη της ύλης. Και αυτό γιατί πέτυχε. Πρωτίστως βεβαίως γιατί εφοδιάσαμε και με πολλές, με υλικό, με υπολογιστές τις σχολικές μονάδες, αλλά κυρίως γιατί οι εκπαιδευτικοί, με αφοσίωση, με επαγγελματικό, με μεγάλη προσπάθεια, συνετέλεσαν ώστε το εγχείρημα αυτό να πετύχει. Το ίδιο και οι γονείς των παιδιών, αλλά και τα ίδια τα παιδιά. Άρα λοιπόν ήταν μια συνολική επιτυχία, την οποία θα μου επιτρέψετε εγώ να την πιστώσω στους εκπαιδευτικούς. Γιατί χάρη στη δική τους προσπάθεια αυτό έγινε δυνατό. Οι οποίοι δεν στάθηκαν πάντα στο πλευρό σας, γκρίνιαξαν για όλα σχεδόν. Οι συνδικαλιστές. Ναι. Μπορεί να ήταν το σύνολο, αλλά εμείς βλέπαμε τους εκπροσώπους. Θα σας πω, επειδή εγώ έχω ξεκινήσει από το συνδικαλισμό. Ο συνδικαλισμός μαξιμαλίζει. Ίσως να είναι και αυτή η αποστολή του, ίσως να είναι και η κακή εντύπωση που έχουμε ως συνδικαλιστές ότι έτσι πρέπει να ενεργούμε. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και οι συνδικαλιστές δεν εμπόδισαν με τις γκρίνιες τους, με κάποιες ενδεχομένως υπερβολές ή με τις παρατηρήσεις τους στην επιτυχία αυτού του εγχειρήματος. Η εκπαιδευτική κοινότητα ανταποκρίθηκε και δεν νομίζουμε κάτι. Μην φύγουμε όμως από τους συνδικαλιστές. Και τους συνδικαλιστές τους ενόχλησε αυτό. Ναι, ούτε από την εκπαιδευτική κοινότητα. Έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση από την πλευρά σας και πολύ σωστά άνοιξε για το ποιες θα είναι οι επαγγελματικές εκείνες τάξεις που, αν δεν προσέλθουν στον εμβολιασμό, θα πρέπει να πάμε σε υποχρεωτικότητα. Πριν από λίγες μέρες μεταδίδαμε τη δήλωση του Προέδρου της ΕΛΜΕ Λάρισας, που έλεγε ότι εκείνος πιστεύει στην υποχρεωτικότητα, γιατί και στους εκπαιδευτικούς δεν είναι μεγάλα τα ποσοστά του εμβολιασμού. Έχετε κάνει τέτοιες συζητήσεις στο Υπουργείο σας ή είναι ακόμη πρώιμες? Για το Υπουργείο μας είναι πρώιμες. Καταλαβαίνουμε ότι πόσο μεγάλη ανάγκη υπάρχει να είναι εμβολιασμένη η εκπαιδευτική μας, και γι' αυτό, κύριε Πολύζο, υπήρχε προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς των σχολείων της ειδικής αγωγής, τα οποία δεν έκλεισαν καθόλου κατά τη διάρκεια της πανδημίας, στις αντιάθετες δόσεις μαζί με τα σώματα ασφαλείας. Και όταν στις 21 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για τους εκπαιδευτικούς μας, δεν υπήρχε ηλικιακή προϋπόθεση. Άρα λοιπόν πιστεύουμε, την επιχειρήσαμε και ίσως δειλά στην αρχή, αλλά με προθυμία, οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίθηκαν. Τα ακριβή νούμερα δεν τα έχουμε εμείς, τα έχει ο ΕΟΔΗ. Ή αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, πέρα από την πρώιμη συζήτηση, πιστεύω ότι με την πειθώ μέχρι το τέλος, μάλλον μέχρι την αρχή της νέας διδακτικής χρονιάς, θα έχουμε η περισσότερη συντριπτικότατη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θα έχει εμβολιαστεί. Άρα λοιπόν, ίσως να μην χρειαστεί να τεθεί θέμα υποχρεωτικότητας. Από εκεί και πέρα, εκφεύγει από τις δικές μας ευθύνες. Εάν το υποδείξουν οι ειδικοί και αν αυτό υιοθετηθεί από την πολιτεία, προφανώς θα δώσουμε τις ανάλογες οδηγίες. Μάλιστα. Έλατε να ολοκληρώσουμε με τον απολογισμό. Εντάξει, γκρίνιαξαν τα παιδιά του Δημοτικού, είναι η αλήθεια. Λήξη των μαθημάτων χθες για τα τυχερά Λαρισόπουλα, με απόφαση του Δημάρχου λόγω του καύσωνα. Έτσι κι αλλιώς σήμερα τέλειωσε, ναι, ναι, η χρονιά για εκείνα. Αύριο φαντάζομαι θα μπουγελωθούν, δεν θα κάνουν. Δεν ξέρω αν θα μπουγελωθούν, δίνανε και τη βαθμολογία, λοιπόν, μας δώσει. Ναι, τέλειωσε η διδακτική χρονιά. Με τις πανελλαδικές κύλησαν ομαλά τα πράγματα. Ναι,
Κύλησαν ομαλά ευτυχώς η τεχνογνωσία, η εμπειρία την οποία έχει το Υπουργείο και οι υπάλληλοι οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων και η εμπειρία που είχαμε πέρυσι από την πανδημία. Πάλι θα το πω και ας γίνομαι κουραστική, και η πειθαρχία και των εκπαιδευτικών, των μαθητών που ήταν ήδη εξοικειωμένοι με τα μέτρα, γονιών και κηδεμόνων που δεν άρχισαν να συνοθούνται στους προαύλιους χώρους. Το ξέρετε και από τα δικά μας τα χρόνια. Ότι εντάξει, οι Έλληνες γονείς έχουμε μια δυναμία και είμαστε εκεί. Εσείς πήγατε στις εξετάσεις των παιδιών σας? Όχι, δεν είχα πάει. Καλά, ούτε και η δική μου, και ούτε το λέω με παράπονο. Ναι. Ήρθαν ούτε και στο στρατό. Βλέπω, φεύγουν οι οικογένειες, πάνε για την ορκομοσία. Πάντως, και όταν ήμουν εγώ ήδη υποψήφια, μόνο ο πατέρας μου, ο οποίος με είχε μεταφέρει, γιατί έπρεπε τότε να εξεταστώ στη Λάρισα. Ούτε η δική μου οικογένεια είχε κινητοποιηθεί. Εν πάση περιπτώσει, η αδυναμία γίνεται, υπάρχει. Είναι σύνηθες, γίνεται και γίνεται, δεν είναι κακό. Εντάξει, δεν είναι καθόλου κακό. Θέλω να πω ότι χάρη σε αυτούς πέτυχαν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Μέχρι τώρα η διεξαγωγή τους, για να είμαστε ακριβείς, ήταν άψογη. Βεβαίως δεν τίθεται θέμα. Εντάξει, λέμε για απολογισμούς στις πανελλαδικές, γιατί το μεγαλύτερο μέρος ολοκληρώθηκε. Ναι. Τώρα, η γκρίνια που έγινε, η μεγάλη αντιπαράθεση που έγινε στο πολιτικό πεδίο, ήταν πριν την διαδικασία των πανελλαδικών. Ήταν για το αν μένουν πράγματι 25 με 30 χιλιάδες παιδιά, όπως λένε οι αντιπολιτεύσεις, εκτός πανεπιστημίων. Εσείς απαντάτε, μα το παιδί που θα μπει με 2,5 και με 3 δεν θα τελειώσει ποτέ, και το αποδεικνύουν, λέτε, τα στατιστικά. Ναι. Έτσι, υπάρχουν τα νούμερα που αποδεικνύουν ότι αυτοί είναι φοιτητές που μπήκαν για το χατήρι των γονιών, γιατί εκείνη τη στιγμή αυτό πίστευαν ότι μπορούν να κάνουν κλπ. Έχουν εναλλακτικές αυτά τα παιδιά, γιατί σας λένε ότι μα τα κατευθύνετε στα κολέγια, ναι, στα ΙΕΚ, τα ιδιωτικά. Την έχω ακούσει. Όλοι έχουμε ακούσει αυτές τις ενστάσεις, οι οποίες δεν έχουν καμία βάση. Θα σας πω, κύριε Πολύζο, ότι ακόμη και η αντιπολίτευση και ο ίδιος ο αρχηγός της, ο κύριος Τσίπρας, σε γραπτή του ανακοίνωση, δεν ξεκαθαρίζει τα νούμερα τα οποία στην ίδια ανακοίνωση ποικίλουν. Στη συζήτηση που έγινε στη Βουλή, επίσης τα νούμερα άρχιζαν από 13.000 και φτάνανε στις 25 και κάποιους και στις 30.000. Δεν μπορεί κανείς να πει αυτή τη στιγμή που μιλούμε με ακρίβεια πόσοι θα μείνουν εκτός των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, για το λόγο ότι δεν ξέρουμε την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής, κύριε Πολύζο, δεν είναι το 10 ή το 8. Είναι ο μέσος όρος του μέσου όρου των 4 πανελλαδικών εξεταζόμενων μαθημάτων, πολλαπλασιαζόμενος με ένα συντελεστή που έχουν ορίσει τα ιδρύματα. Επειδή αυτό μπορεί να μπερδέψει, είναι εντελώς διαφορετικός σε ανασχολή. Πολύ σωστά, είναι διαφορετικό ανασχολή με βάση την απόφαση. Okay. Υπάρχει ένα εύρος που έχει δώσει το Υπουργείο, να μην κουράζουμε με λεπτομέρειες, και θα προκύψει από το μέσο όρο του μέσου όρου. Όταν δεν ξέρουμε την επίδοση στα 4 μαθήματα, από τα οποία θα προκύψει ο μέσος όρος και συνακόλουθο όσα είπα, πώς μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα πόσα παιδιά θα πρέπει. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως επέμεινε ότι αυτές τις μεταβολές τις κάνατε στην πιο δύσκολη χρονιά για τα παιδιά. Γιατί πέρσι, να θυμίσουμε, ότι τα προβλήματα ξεκίνησαν από τα μέσα Μαρτίου και δόθε. Αυτή ήταν όλη μια χρονιά. Ωραία. Με δυσκολίες. Καταλαβαίνω ότι θέλετε να πείτε ότι ήταν μια χρονιά στην οποία έπρεπε να δείξουμε επίοικια. Θα σας απαντήσω ότι την επιβαλλόμενη ευαισθησία το Υπουργείο την έδειξε, μειώνοντας ήδη από το μήνα Ιανουάριο κατά 30% την ύλη. Άρα λοιπόν τα παιδιά είχαν, και αυτό ήταν με τις οδηγίες του ΙΕΠ, είχαν λιγότερη ύλη να διαβάσουν. Εκπαιδευτικά, θέλω να πω, η ύλη καλύφθηκε, γιατί το παρακολουθούσαμε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Άλλοι παράγοντες ήταν που στερήθηκαν τα παιδιά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σε επαφή με τον δάσκαλο, με το περιβάλλον το εκπαιδευτικό, με τους συμμαθητές τους. Και να πω και κάτι άλλο. Όταν η απόδοση δεν είναι γνωστή, δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για αποκλεισμό. Θα πω επίσης και αυτό που και εσείς το είπατε στην τοποθέτησή σας. Πράγματι, έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό νέο εισερχομένων στις σχολές και το μικρότερο σε αποφύτηση. Είναι δραματικά λιγότερα τα νούμερα. Και θεωρούμε, επειδή ήταν και προεκλογική μας δέσμευση, ότι δεν πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε πως ένα παιδί το οποίο θα μπει με πολύ χαμηλή βαθμολογία, πέρα από τη διαπόμπευση που έχει από τα μέσα ενημέρωσης, και δεν είναι μορφή προς τους δημοσιογράφους, είναι μια πραγματικότητα. Όλοι ξέρουμε τα παιδάκια που περάσαν με 1,5, τα παιδάκια και σε ποια σχολή μπήκαν. Είναι μια μορφή διαπόμπευσης. Μένουν εκτός παραγωγικής διαδικασίας για 4, καμιά φορά και για περισσότερα χρόνια. Ενώ τώρα τους δίνουμε τη δυνατότητα, εκτός από το μηχανογραφικό για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, μπορούν, κύριε Πολύζο, να κάνουν παράλληλα δεύτερο μηχανογραφικό σε δημόσιο ΙΕ. Σε σχολές και σε ειδικότητες και σε κατάρτιση που έχει επαγγελματική αποκατάσταση γρήγορη και πολύ καλύτερη, θα μου επιτρέψετε να πω, και από το δικό μου επάγγελμα του δικηγόρου. Αυτά είναι η σωστή φροντίδα για την νεολαία. Το να κλείνουμε το μάτι, να κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε, να αναβάλουμε τις αποφάσεις, κατά τη γνώμη μου, είναι μια πρόσθετη κοροϊδία σε μια νεολαία, σε μια κοινωνία την οποία διαφορετικά την προετοιμάσαμε καταθέτοντας το προεκλογικό μας πρόγραμμα. Και θα μου επιτρέψετε να πω, γιατί δεν ξέρω αν τελειώσαμε με τις πανελλαδικές.
ότι φέτος... Τελειώσουμε με την εκπαίδευση στο σύνολο. Ωραία, για να αφήσουμε λίγα λεπτά φορά, για πρώτη φορά θα πληροφορηθούν τη βαθμολογία τους και τη σχολή που εισέρχονται με SMS. Άρα μπορεί να μην δούμε τις κοινές. Αυτό θα γίνει στους χρόνους που ξέρουμε. Δηλαδή, στους χρόνους που ξέρουμε που ίσχυαν πάντοτε. Δεν θα γίνει ούτε προς τα τέλη του μήνα αρχές Ιουλίου, γιατί πήγαν λίγο πιο πίσω οι πανελλαδικές. Θα γίνει η βαθμολογία στους και τέλη Αυγούστου. Που γινόταν κάθε χρόνο. Παρότι η Εκκλησία έχει μια αυτόνομη λειτουργία, οπότε το αν θα κάνει ένα διαφορετικό σύστημα εφεξής για αυτές τις δίκες των ιερέων, όπως αυτή που κατέληψε σε αυτή την επίθεση, που ευτυχώς σταμάτησε σε κακό και όχι σε χειρότερο. Θέλω το σχόλιο σας, γιατί είστε και παιδείας και θρησκευμάτων. Ευτυχώς σταμάτησε στο κακό και όχι στο χειρότερο. Πολύ σωστά είπατε, γιατί εγώ σήμερα που επιχείρησα, χθες η Υπουργός επισκέφθηκε τους ιερείς οι οποίοι δέχθηκαν την επίθεση. Δεν πρόλαβα να τους δω, γιατί είχαν ήδη πάρει εξιτήριο, που σημαίνει ότι ευτυχώς σταμάτησε στο κακό. Επικοινώνησα μόνο τηλεφωνικά με τον Ζακίτου, τον οποίο γνωρίζω και προσωπικά. Και αν δεν κάνω λάθος, συλλέβεται μόνο αρχιγραμματέας. Κοιτάξτε, αυτές οι πρακτικές οι οποίες υπάρχουν στην κοινωνία σε κάποιο βαθμό, σε ανθρώπους οι οποίοι, γιατί είδα, είναι η τρίτη επίθεση με βιτριόλια, αν δεν κάνω λάθος, όταν υιοθετούνται και από ιερείς, κάνει το πρόβλημα καλά, ακόμη πιο σύνθετο. Εδώ έχουμε έναν ιερέ που προφανώς είχε παρόλα αυτά ήταν ερωσοφόρος. Για να εγκλειστεί στο δρομοκαΐτιο. Δηλαδή, όπως μου είπε και ο Σεβασμιότατος Ζακύνθου, ο Θεός μας φύλαξε. Ναι. Πράγματι, ο Θεός μας φύλαξε. Νομίζω και ο δικός μας ο Μητροπολίτης εξέδωσε μια ανακοίνωση, ναι, η οποία πάντοτε είναι, όπως όλες οι ανακοινώσεις του δικού μας Μητροπολίτη, με νυφαλιότητα, με σοβαρότητα. Είναι τόσο δυσάρεστο, είναι τόσο στενόφορο, που είναι ανάξιο σχολιασμού. Μάλιστα. Χθες ο Πρωθυπουργός, και θέλω εσείς να μας εξηγήσετε, γιατί εμείς δυσκολευτήκαμε χθες, οι συνάδελφοι και εγώ, να καταλάβουμε γιατί έδωσε συγχαρητήρια στον κύριο Χρυσοχοΐδη και στην ελληνική αστυνομία. Βρίσκεστε αντιμέτωποι με την κατηγορία από την πλευρά του κυρίου Σπίρτζη, του τομεάρχη προστασίας του πολίτη, ότι τα τόσο φλίαρα δελτία τύπου της ελληνικής αστυνομίας ξέχασαν να αναφέρουν ότι ο αστυνομικός που συμμετείχε σε διάπραξη 11 ληστείων σε πρατήρια Αιγών Κραυσίμων σε ένα δεκαήμερο του Απριλίου ήταν φρουράσας στα κεντρικά γραφεία του κόμματός σας στο Μοσχάτο. Γιατί δεν έγινε αυτή η αναφορά, είναι το ερώτημα προς την ελληνική αστυνομία. Ενώ σήμερα κατέθεσαν ερώτημα στον κύριο Χρυσοχοΐδη για αυτή την περίφημη υπόθεση του Γεωργιανού, ο οποίος καταγγέλει ότι επί 4 μέρες βασανίστηκε για να πάρει πάνω του τη δολοφονία, για την οποία φανταζόμαστε ότι συνεχάρη μίλησε για εξιχνίαση δύσκολων περιπτώσεων, γιατί δεν ξέρουμε άλλοι, μόνο αυτή των γλυκών ερών, που χρειάστηκε, η αλήθεια είναι 40 μέρες η αστυνομία για να την εξιχνιάσει. Αλλά στο μεταξύ, λέει ο Γεωργιανός, εμένα με βασάνισαν για να μου τη φορτώσουν. Λίγο περίεργα και μπλεγμένα όλα αυτά. Καταρχάς, θα μου επιτρέψετε να σας πω από την εμπειρία μου ότι το να πει κάποιος, όποια ιδιότητα και να έχει, πολύ περισσότερο να έχει του κατηγορουμένου, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και σωστό. Mm-hmm. Ή οσδήποτε ισχυρίζεται κάτι, δεν σημαίνει ότι έχει και δίκιο. Κατά δεύτερον, επειδή κατάλαβα ότι υπήρχε μια αιχμή στην τοποθέτησή σας, ότι χρειάστηκαν 40 μέρες για να εξακριβωθεί ποιος είναι ο δολοφόνος στα έγκλημα στα αγγλικά νερά. Δεν σημαίνει αυτό δεν έκανε καλά τη δουλειά της αστυνομίας. Το αντίθετο. Σημαίνει ότι την έκανε πολύ αν καλά. Αν βασανίστηκε ένας άνθρωπος που επιχειρήθηκε να του φορτωθεί μια δολοφονία. Αν βασανίστηκε ένας άνθρωπος. Το αν εγώ θα το τονίσω. Αλλά εάν βασανίστηκε, και δεν θέλω να αποφύγω την ερώτηση. Εάν βασανίστηκε, είναι πολύ μεγάλο θέμα και τα μέτρα τα οποία θα πρέπει αν να πάρει. Αν βασανίστηκε, είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι πολύ περισσότερο. Το αν επιχειρήθηκε να του φορτωθεί μια ληστεία μεταφώνου. Είναι εξωφρενικό, γιατί ήξερα από την αρχή, από την πρώτη μέρα που μπήκαν και είδαν, αυτές είναι οι διαρροές. Δεν θα το πω φλωμώσει, γιατί δεν φταίει η αστυνομία, δεν φταίνει στο σύνολό τους. Οι διαρροές από την πρώτη στιγμή ήταν ότι εμείς το έχουμε καταλάβει με το που μπήκαμε στο σπίτι. Πώς κάνεις αυτό το ανθρωποκυνηγητό, όπως λεγόταν στη συνέχεια, αξιοποιείς τις κάμερες και όλα αυτά. Κύριε Πολύζο, ας μην πούμε στα επιχειρησιακά. Για κάποιο λόγο η αστυνομία τα έλεγε όλα αυτά. Ήθελε την υπόθεση να τη δέσει και από ό,τι είδατε, όταν χρειάστηκε και ήταν δεμένη, τον μετέφερε από το μνημόσυνο, από την Αλόνισο. Γιατί είχε πληροφορήσει ότι θα διαφύγει μετά το μνημόσυνο. Γιατί ακριβώς δεν θα το επέτρεπε ποτέ να διαφύγει. Λέμε λοιπόν ότι την έκανε καλά τη δουλειά της, από το αποτέλεσμα κρίνεται επιχειρησιακά. Ούτε εσείς ούτε εγώ μπορούμε να κρίνουμε αν ακολούθησε τη σωστή μέθοδο. Το αποτέλεσμα δείχνει ότι δεν έκαναν όμως λάθη. Τώρα, σε ό,τι αφορά συμπεριφορά, είτε για βασανισμό για να αποδοθεί μια κατηγορία, είτε για βασανισμό κάποιου που έκανε δεχθές έγκλημα και έχει ήδη ομολογήσει. Όλα αυτά είναι όχι απλώς καταδικαστέα, είναι και τιμωρητέα.
Δηλαδή να είστε βέβαιος ότι το Υπουργείο, εάν εξακριβώσει ότι οι καταγγελίες έχουν βάση, όχι μόνο τώρα, σε οποιαδήποτε περίπτωση θα υπάρχει τιμωρία. Θα σας πω ότι οι συνδικαλιστές και μόνο για δηλώσεις οι οποίες έκανε κατά τη γνώμη μου απαράδεκτες από τηλεοπτικό σταθμό, που έλεγε ότι υπεδείκνυε εντός εισαγωγικών, διότι δεν υπεδείκνυε, αλλά σε κάθε περίπτωση οι δηλώσεις του δεν έπρεπε να γίνουν από έναν έμπειρο αξιωματικό και συνδικαλιστή, τέθηκε σε διαθεσιμότητα. Δικό σας συνδικαλιστή, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε. Ο κ. Μπαλάσκας. Να σας πω κάτι τώρα. Θα ήθελα και από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και αυτό συμβάλλει στην ποιότητα της δημοκρατίας, οι παρατηρήσεις να είναι σωστές. Το αν είναι δικό μας ή όχι δεν έχει καμιά σημασία. Θέλω να σας πω ότι εμείς στο Υπουργείο, πολλές φορές με τους δικούς μας συνδικαλιστές που πρόσκειται στην Δημοκρατία, γιατί δική μας δεν είναι, έχουμε αντιπαράθεση. Δεν σημαίνει κάτι αυτό ούτε για εκείνους που ανήκουν στο κόμμα, ούτε για εμάς που μαζί τους έχουμε διαφωνίες. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε αυτά στο συνδικαλισμό των δικών. Θέλω να πω ότι υπήρξε εκεί και ακαριέα και σωστή αντίδραση. Φαντάζεστε ότι αν διαπιστώσει ο Υπουργός ή το επιτελείο του ότι κάποιος ένστολος παραβίασε τον όρκο του, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το τι επιτάσσει το Σύνταγμα, θα μείνει ατιμόρυτος ή θα δρανήσουμε. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Τώρα, ο κύριος Σπύρτης που μας κατηγορεί για φλιαρίες, θα μπορούσε εύκολα να απαντήσει και στην κριτική που του έχουμε εμείς κάνει με πολύ θεμελιωμένα επιχειρήματα για διάσπαση, για δικές του φλίαρες πολλές προκηρύξεις και σπάσιμο προκηρύξεων ώστε να κάποιοι ευνοούμενοι για τα έργα του κ. Καλογρίτσα. Των ημερών του στο Υπουργείο Υποδομών. Η φλιαρή λοιπόν δεν είναι μόνο στα λόγια, όπως λέει εκείνος, μπορεί να είναι και στα έργα. Κύριε Υπουργέ, απλώς εγώ καταλαβαίνω το πολιτικό σκέλος των δημοσίων συγχαρητηρίων του Πρωθυπουργού. Μα είχαν ουσία, δεν ήταν για λόγους πολιτικής. Τώρα, να σας πω. Μισό λεπτό. Ο Μητσοτάκης είναι ο τελευταίος που θα κάνει πολιτική με επικοινωνία. Μισό λεπτό. Ήταν καθαρά πολιτική δήλωση, επειδή συμφυριζόταν από δήλωση. Τον Εύρο μέχρι την Κρήτη και από την Κέρκυρα μέχρι το Καστελόριζο ότι θα έχουμε γρήγορη αντικατάσταση. Χρυσοχόηδη ήθελα με αυτόν τον τρόπο να δηλώσει ότι δεν τον αντικαταστώ. Ωραία, κύριε Μπορίζο, να σας πω κάτι, μισό λεπτό. Το τι ψιθυρίζεται πολλές φορές, όχι μόνο για τον ανασχηματισμό, και για άλλες κυβερνητικές ενέργειες, έχει πάντοτε βάση. Όχι. Έτσι. Ωραία. Αλλά ήθελε να σταματήσει αυτός ο ψιθυρός. Δεν νομίζω για να αφοσιωθεί και ο Υπουργός στη δουλειά του. Φαντάζομαι ο Υπουργός ήξερε καλύτερα δουλειάς, από κάθε άλλο να αντικατασταθεί. Η δήλωση αυτή γίνεται με ανεξιχνίαστη τη δολοφονία Καραϊφάς. Μα ανεξιχνίαστε στις δολοφονίες των νονών, των μαφιόζων όπως και αν τους πούμε. Όταν μιλάτε για το αν θα διέφευγε ο δράστης των γλυκών νερών, όταν έχει ξεφύγει με παρούσα την αστυνομία στην πολυκατοικία ο βιαστής των Πετραλώνων, έτσι από τον φωταγωγό, ήταν εκεί ναι, η αστυνομία. Τη... Άρα τα συγχαρητήρια απευθυνόταν σε ποιες ακριβώς επιτυχίες. Αν το δούμε διαχρονικά όπως γίνεται μια ερμηνεία, να το δούμε μαζί σας. Εγώ την σέβομαι, την αγαπώ και την πιστεύω την ελληνική αστυνομία. Το ίδιο και εγώ. Θέλω να σας πω όμως ότι ενδεχομένως αν ρωτούσατε κάποιον καθήλυνα αρμόδιο και δεν το καταλαβαίνω. Θα μπορούσε να σας δώσει παραμέτρους, τις οποίες εγώ δεν ξέρω και δεν θέλω να αδικήσω την προσπάθεια την οποία όπως και εσείς ακριβώς αναγνωρίζω. Πριν από δύο ώρες ξεκίνησε η Σύνοδος Κορυφής, θα χαιρετήσουν, λέει το σημείωμα του Σαλ Μισελ, την αποκλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο, με την ελπίδα αυτή να καταστεί βιώσιμη. Άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε πάλι για την Ελλάδα και την Κύπρο. Διότι στην Κύπρο δεν έχουμε καμιά εξέλιξη στο δικό τους εθνικό ζήτημα. Ξέρουμε τι λέει και να βάγει σε εκεί νέα προσπάθεια. Εμείς θα κάνουμε κάτι γι' αυτό. Θα αφήσουμε στις καλές προθέσεις των Τούρκων να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία μας το καλοκαίρι. Γιατί μας καθησύχασαν και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών ότι θα είναι ήσυχο καλοκαίρι. Ποτέ δεν αφήνουμε στις καλές προθέσεις των Τούρκων. Πάντοτε εξαντλούμε τα διπλωματικά περιθώρια και κάνουμε, καθιστούμε σαφές. Και ξέρετε ότι τα τελευταία τουλάχιστον δύο χρόνια ήταν ξεκάθαρο πως εμείς δεν θα αφήσουμε καμία πρόκληση αναπάντητη. Η δική μας διπλωματία, η στιβαρή παρουσία του Πρωθυπουργού αλλά και του αρμόδιου Υπουργού δεν επιτρέπουν σε κανένα να αμφισβητεί ούτε τις προθέσεις μας ούτε την επιτυχία των ενεργειών μέχρι τώρα. Η διπλωματική γλώσσα, κύριε Πολίζο, το ξέρετε. Αν όχι καλύτερα, εξίσου καλά με εμένα. Έχει πολλές αποχρώσεις, έχει πολλές διατυπώσεις, έχει προσεκτικά διαλεγμένες λέξεις και λεξιλόγια διατυπωμένο με τέτοιο τρόπο που να μην επιτρέπει σε κανέναν να δυσαρεστημένος ή σε κάποιον να πανηγυρίζει. Τι έχει σημασία, η πολιτική που ασκείται. Και η πολιτική που ασκείται και στα εξωτερικά μας θέματα δεν νομίζω ότι αντέχει σε σοβαρή κριτική αρνητική από κανέναν ο οποίος αντιλαμβάνεται, γνωρίζει και δεν είναι κακόπιστος. Ευχαριστούμε θερμά, και εγώ σας κύριε Υπουργέ. Να σας ρωτήσω αν θα ξεκινήσει νωρίτερη χρονιά, δεν θα μου το πείτε.
Είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε αποφασίσει. Μάλιστα. Και είναι ενδεχόμενο που το αποκλείουμε. Ανακοινώστε όμως, να το πούμε και αυτό, και 10 και πλέον χιλιάδες προσλήψεις, έτσι. 10.500 προσλήψεις, είναι τις 4.500 στην ειδική αγωγή, τις πρώτες στην ιστορία που κάναμε πέρυσι. Πάμε στις 15. Οι 10.500 είναι τις τελευταίες δεκαετίες που γίνονται για πρώτη φορά. Και μόλις φύγω από εσάς, θα πάω στην κλήρωση των μαθητών που θα φοιτήσουν στα πειραματικά σχολεία. Διπλασιάσαμε τα πρότυπα και πειραματικά σχολεία. Μεταξύ αυτών υπάρχουν και στην περιοχή μας. Ευχαριστούμε θερμά, κυρία Υπουργέ.